στουδιακή συζήτηση ο κύριος Μαρίνος Πατακός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο Ηρακλείου. Βρίσκεται κοντά μας. Την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Θα σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία από τη μία. Και από την άλλη, βέβαια, θα χτυπήσουμε ένα καμπανάκι κινδύνου, καθώς θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση με φόντο την αντιπυρική περίοδο και αυτά τα πρόστιμα τα οποία έρχονται σε περίπτωση που κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδό του. Ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Θέλω λίγο όμως να δούμε για πόσες προσλήψεις μιλάμε. Για πάμε λίγο, για να μπούμε και να βοηθήσουμε και τον κύριο Πατακό και τη συζήτησή μας. Λοιπόν, μιλάμε σε πανελλαδικό επίπεδο, προσέξτε, πάμε να κάνουμε και λίγο zoom, 1213 προσλήψεις πανελλαδικά στο Δήμο Ηρακλείου 30. Υπήρχε όμως ένα αίτημα. Τι έλεγαν εκεί οι άνθρωποι και ο κύριος Πατακός? Χρειαζόμαστε 50 άτομα. Δήμος Χανίων 32, αίτημα για 35. Στο Δήμο Ρεθύμνης 10, αίτημα για 25. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτή την φορά και βέβαια βλέπουμε και πώς τελικά αναμένεται να στελεχώσουν τις υπηρεσίες και τη δημοτική αστυνομία. Έχουμε άλλη κάρτα? Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ας τα κρατήσουμε αυτά, Θεοδώρα, από πίσω, για να βοηθήσουμε και τον κύριο Πατακό. Λοιπόν, σε επίπεδο Ηρακλείου 30 και έτοιμα για 50. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, σαφέστατα και είναι μια ορθή πολιτική πράξη η απόφαση για την ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας σε πανελλήνιο επίπεδο. Ναι. Όμως, τα 30 άτομα για τον Δήμο Ηρακλείου υπολείπονται του αριθμού, του απαιτούμενου αριθμού, του ικανού αριθμού δημοτικών αστυνομικών. Ποιος την είχε καταργήσει τη δημοτική αστυνομία, δεν είχε καταργηθεί για ένα διάστημα? Είχε καταργηθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά, νομίζω, το 2013. Μνημονιακά ναι, χρόνια. Ήταν λάθος η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, μια και με ρωτήσατε, θα κάνω το σχόλιο μου. Ναι. Καθώς η δημοτική αστυνομία, την εποχή εκείνη είχαμε έλλειμμα ανάπτυξης, νομίζω, και οικονομικά προβλήματα. Σωστά. Η δημοτική αστυνομία είναι ένας πυλώνας, ένας μοχλός, θα έλεγα, ένας οργανισμός που ενισχύει την ανάπτυξη. Καθώς κυνηγάει, διώκει την παραοικονομία και όχι μόνο. Αναφορικά με τις επιπλέον αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας, πλέον τι αλλάζει? Η δημοτική αστυνομία με τον νόμο του, που έχει δημοσιευθεί ήδη από το Δεκέμβριο, 14 ναι, Δεκεμβρίου σωστά, του 2022, 2022. Αναπτύσσει και θα αποκτά, μάλλον, και θα ασκήσει νέες αρμοδιότητες, πλήρες αρμοδιότητες. Θα γίνει πραγματική δημοτική αστυνομία. Καθώς... Παραδείγματα όπως... Παράδειγμα στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όλες τις αρμοδιότητες που έχει η Ελλάς πλην των τροχαίων ατυχημάτων. Μάλιστα. Δηλαδή θα βεβαιώσει πρόστιμο, θα κόβει κλίση? Θα κόβει για όλες τις περιπτώσεις. Ακόμα και για κράνος, ακόμα και για ζώνη, ακόμα και για ταχύτητα, ακόμα και για λοιμούς. Εκτός από τροχαία ατυχήματα. Στην χορύπανση δεν την έχει σήμερα με τη δύναμη που έχει. Ναι. Στον έλεγχο αδειών, οικοδομικών αδειών, στον έλεγχο αδειών λειτουργίας καταστημάτων. Έχει μόνο αρμοδιότητα έλεγχο άδειας διάθεσης τραπεζοκαθισμάτων. Θα έχει την δυνατότητα να σχηματίσει δικογραφία. Θα διαθέτει αμυντικό εξοπλισμό, όχι οπλισμό, εξοπλισμό. Ναι. Θα μπορεί να συντάξει δικογραφίες και να ασκήσει ποινικές διώξεις, ναι, προανακριτικό έργο δηλαδή, για περιπτώσεις και παραβατικότητα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες. Θα ρωτήσω τώρα εγώ, το διάστημα και ο χρόνος εκπαίδευσης ποιος θα είναι? 6 μήνες. Αρκεί? Αρκεί, διότι θα γίνει οργανωμένα, δεν θα γίνει στο Ηράκλειο, θα γίνει στην Αθήνα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα υπάρχουν αξιωματικοί και της ελληνικής αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών από όλες τις υπηρεσίες που οι αρμοδιότητές της το επιβάλλουν και στην αρχή θα θεωρούνται δόκιμοι αστυνομικοί. Οι παλιοί υπάρχουν. Δόκιμοι δημοτικοί αστυνομικοί. Θα θεωρούνται, δεν θα είναι. Κανονικοί θα είναι. Δημοτικοί αστυνομικοί. Δημοτικοί αστυνομικοί, ναι, θα είναι, θα έχουν και τρεις βαθμούς. Α, Β και Γ. Ναι. Ανάλογα τις γνώσεις τους, την σπουδή τους και την αρχαιότητά τους. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα και την τύχη, θα έλεγα, να μην είναι νέα δημοτική αστυνομία χωρίς κανέναν από τους παλιούς.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 16 δημοτικοί αστυνομικοί. Οπότε συνολικά θα έχουμε 46 δημοτικούς αστυνομικούς σε επίπεδο Ηρακλείου. Αναφορικά με τα κριτήρια τώρα. Κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και οι τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης αποφύτων της σημερινής εκπαίδευσης που υπάρχει στην Ελλάδα θα έχουν δικαίωμα αναλογικά. Ο αριθμός θα τον ορίζει η προκήρυξη. Πότε θα βγει στον αέρα η προκήρυξη? Αν δεν είχαμε εκλογές, οι πληροφορίες λένε ότι αν δεν είχαμε εκλογές θα έβγαινε τώρα η προκήρυξη. Όμως δεν πρόλαβε. Πριν τις εκλογές βγαίνει η προκήρυξη. Ναι, αλλά εξαρτάται και ποιος είναι στην κυβέρνηση. Όταν υπάρχει υπεύθυνη κυβέρνηση, ούτε αποφάσεις αρεστές όπως με τους συμβασιούχους. Το ίδιο ερώτημα που μου κάνατε, γιατί δεν βγαίνει η προκήρυξη πριν τις εκλογές, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δεν υπονοώ κάτι για σας. Είναι γενικό το ερώτημα, μην το πάρετε. Προς Θεού, κύριε Παναγιωτόπουλε, απλά σας λέω. Παραμονές εκλογών θα έπρεπε να βγει αυτή η απόφαση για τους συμβασιούχους. Καμιά κυβέρνηση δεν θα το έκανε. Λάθος για μένα. Δημιουργεί ένα κλίμα αρνητικό. Και πρόβλημα στους Δήμους. Πήγα τώρα σε άλλο θέμα εγώ. Παράδειγμα λοιπόν, θα μπορούσε να βγει η προκήρυξη της Δημοτικής Αστυνομίας πριν τις εκλογές, αν η έγκριση που έχουμε στην εικόνα τώρα για όλη την Ελλάδα, για όλους τους Δήμους, έβγαινε λίγο πιο νωρίτερα. Μάλιστα, και λοιπόν, αυτό ήταν το σωστό. Ωραία. Θέλω λίγο ένα σχόλιο για να πάμε και στον κύριο Παπαδομανολάκη, τον κύριο Γιώργο Παπαδομανολάκη, τον εκπρόσωπο των πυροσβεστών, αναφορικά με την αντιυπηρική περίοδο και αυτό το οποίο γίνεται, το σκηνικό και την εικόνα που έχετε με τα οικόπεδα και το γεγονός ότι πολλοί δεν τα καθαρίζουν. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για πυρκαγιές, για κινδύνους που ελοχεύουν. Και για πρόστιμα που έρχονται. Ναι. Η δημοτική αστυνομία βεβαιώνει πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα σας πω και πέρυσι τι για πρόστιμα είχε επιβάλει. Κοιτάξτε, είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο η πυροπροστασία και ιδιαίτερα μετά τα τραγικά γεγονότα που είχαμε το 2018, τότε που η καταστροφική πυρκαγιά είχε τα περισσότερα θύματα από όλες τις περιόδους στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν βγήκε η πυροσβεστική διάταξη και ορθώς βγήκε και πέρυσι. Το 2022 αυστηροποιήθηκε. Λέει η πυροσβεστική διάταξη, μεταξύ των άλλων, ορίζει ότι η ημερομηνία που πρέπει τα οικόπεδα, τα οποία βρίσκονται μέσα σε οικισμούς και σε απόσταση 100 μέτρων από το τελευταίο σπίτι, να είναι καθαρισμένα 1η Μαΐου. Είναι λίγο ανέφικτο αυτό, αλλά ευτυχώς η ίδια πυροσβεστική διάταξη λέει η δημοτική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, η πυροσβεστική υπηρεσία, οι τρεις συναρμόδιες υπηρεσίες για την πυροπροστασία. Θα δίνει προθεσμία 10 ημερών. Και αν δεν διορθωθεί, τότε θα μπαίνει το πρόστιμο. Και αν συνεχίσει να είναι ακαθάριστο το οικόπεδό του, τότε πρέπει να επεμβαίνει ο Δήμος. Επεμβαίνετε με καταγγελία ή και με αυτοψία προσωπική δική σας? Οι πολίτες βοηθάνε, γιατί δεν είναι καταγγελία, δεν είναι κακό, δεν είναι μεμπτό. Η υπόδειξη, θα έλεγα εγώ, και η πληροφορία που θα δοθεί στη δημοτική αστυνομία. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Πατακιάνο, τελεία. Οπότε από 1η Μαΐου αναλαμβάνετε δράση. Ναι. Μάλιστα. Το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, τα 3-4 τελευταία χρόνια. Κάθε καλοκαίρι η δημοτική αστυνομία καθημερινά δύο άτομα. Ναι. Ένας μέσα στο γραφείο που δέχεται τις καταγγελίες, που κάνει τις κλήσεις σε απολογία, τις συντοποιήσεις και όλα τα σχετικά και δύο άτομα καθημερινά στους δρόμους και στις καταγγελίες και στις υποδείξεις των πολιτών για κάθαρτα οικόπεδα. Έχουμε δύο λεπτά και επειδή λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα σε καθημερινή βάση από τηλεθεατές, θέλω λίγο να σας προτρέψω να ασχοληθείτε περισσότερο με το κομμάτι της προσβασιμότητας που έχει να κάνει με ανθρώπους με κινητικά προβλήματα στο κέντρο της πόλης. Η κατάσταση είναι θλιβερή, αναφέρομαι σε διαβάσεις πεζών, αναφέρομαι σε ράμπες αμαία, με το παράνομο παρκάρισμα που πραγματικά έχει ξεπεράσει, νομίζω, κάθε προηγούμενο, κύριε Πατακιάνο. Είμαι σίγουρος έχετε εικόνα, ναι. Είμαι σίγουρος ότι και οι άνθρωποι, εντάξει, έχουμε να κάνουμε μια υποστελεχωμένη υπηρεσία, αλλά προσπαθεί σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε συνάντηση με τον κύριο Ταξιέρχο, τον διευθυντή της Ελληνικής Αστυνομίας Ηρακλείου. Ναι. Και έχουν ήδη ξεκινήσει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βεβαιώθηκαν πολλές παραβάσεις. Σχεδόν 100 από μεικτό κλιμάκιο ελέγχου σε θέματα. Που έχει να κάνει με παραβάσεις. Ελέγχου κυκλοφορία στάθμευση στους πεζόδρομους και όχι σωστά. Μόνο. Το παραεμπόριο. Και από την πλευρά της Ελλάς βέβαια και άλλες παραβατικότητες όπως είναι κράνος, άδειες και τα πέρα σχετικά. Από αυτό, εγώ είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος και πάω σε άτομα με αναπηρία. Πάω σε συνανθρώπους μας πραγματικά που δεν κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης επειδή κάποιος έχει παρκάρει παράνομα. Μάλιστα. Θα ενταθούν οι έλεγχοι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο Ηράκλειο από τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε αυτές τις εικόνες.
θα ενταθούν οι άλλες. Σίγουρος το γνωρίζετε, αλλά οφείλω δημοσιογραφικά να σας προτρέψω να ασχοληθούμε περισσότερο. Ο καθένας από την πλευρά του. Να είστε βέβαιος ότι οι οδηγίες είναι σύμφωνα με τις παρενέσεις που κάνετε εσείς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πατακή. Θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά.